Είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετείχατε σε αυτή τη σύσκεψη όλων των αρμόδιων φορέων και των ανθρώπων οι οποίοι θα μεριμνήσουν για τη νέα εποχή στις κοινωνίες στην Θεσσαλονίκη. Το μετρό είναι μπροστά μας, ο Νοέμβριος είναι η δεδομένη στιγμή που ξεκινάει τη λειτουργία του. Μέχρι τον Νοέμβριο όμως κάνουμε τις ετοιμασίες, έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα. Θα παρουσιάσουμε το νέο συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης, που φυσικά περιέχει το μετρό, αλλά θα είναι προσαρμοσμένες και οι άλλες συγκοινωνίες, τα λεωφορεία κτλ. Πάνω σε αυτά τα νέα δεδομένα. Αυτό που εμείς θέλουμε να πούμε στον πολίτη της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής είναι ότι είναι μια νέα εποχή μπροστά μας, την ξεκινάμε, έχουμε κάνει πολλή δουλειά, αθόρυβη δουλειά. Μόλις μπουν και έρθουν ο κόσμος και δει τι έχει φτιαχτεί και τι έχει ετοιμαστεί, πραγματικά θα εκπλαγούν πολύ ευχάριστα. Πότε θα παρουσιάσετε η διαδρομή? Εμείς τώρα κάνουμε τις προετοιμασίες. Αυτό θα παρουσιαστεί τον Νοέμβριο. Μέχρι τότε όμως γίνεται πολλή δουλειά ουσιαστική, αθόρυβη. Σήμερα η σύσκεψη, ας πούμε, ήταν μια τέτοια δουλειά που έγινε, δηλαδή ήταν να συνεννοηθούμε αυτοί που εμπλέκονται. Γιατί ξέρετε όλα αυτά, η συνεννόηση είναι και ένα θέμα που το ψάχνουμε πολλές φορές. Ευτυχώς εδώ το έχουμε βρει. Ο βηματισμός είναι πολύ καλός. Τα αποτελέσματα θα είναι θαυμάσια. Θα τα δείτε το επόμενο διάστημα. Σήμερα ήρθατε από την Αθήνα με το τρένο. Αυτό τι σημαίνει? Θέλω να δώσετε κάποιο μήνυμα? Πραγματικά ήρθαμε με το τρένο. Το μήνυμα είναι ένα. Καταρχάς το τρένο είναι το πιο ωραίο, κατά την άποψή μου, είναι κειμενικό αυτό. Το λατρεύω το τρένο, είναι ένα θαυμάσιο μέσο μετακίνησης. Ασφαλέστατο και θα το εξασφαλίσουμε αυτό. Θα διδαχτούμε από λάθη και θέματα που προκύψαν και μας στεναχωρήσαν το προηγούμενο διάστημα για να γίνουμε πολύ καλύτεροι. Το τρένο θα το χρησιμοποιεί ο κόσμος, θα ξέρει ότι είναι ασφαλές, αξιόπιστο και με αυτά που ετοιμάζουμε και έχουμε κάνει μέχρι τώρα θα το πετύχουμε, να είστε σίγουροι.